Θα παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο Γιώργο Τζιάλα, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Τουρισμού, να έρθει και να μας μιλήσει για τις επενδύσεις και υποδομές στον τουρισμό. Τον χάσαμε τον κύριο Τζιάλα. Ανάτος. Επειδή μας έχει ξεφύγει λίγο ο χρόνος, θερμή παράκληση. Έχετε το ρολόι εκεί που μπορείτε να... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είχα ετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που από χώρες που βεβαίως η ομογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θέλω να πω, να ευχαριστήσω καταρχάς για την τιμή της πρόσκλησης, να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή μου στο φόρουμ το σημερινό και να πω ότι βεβαίως αρχηγού παρούσης καταλαβαίνετε όταν έχει καλύψει τα πάντα, όλα τα θέματα τα οποία άπτονται του τουρισμού μας στη χώρα μας και τις προσπάθειες που έχουμε κάνει και τις δέσμευσεις που έχουμε και τις κυβερνητικές προτεραιότητες που είναι ο τουρισμός, καταλαβαίνετε πολύ λίγα μου μένουν να πω. Θα μπορούσα να ξεκινήσω από αυτό που είπε η κυρία Καματερού, ότι το γραφείο της Νέας Υόρκης με τη μεγάλη επιτυχία που κάνει έχει συμβάλει του ΕΟΤ πάρα πολύ σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται. Και μπορώ να το βεβαιώσω και εγώ, γιατί ξέρετε πόσες φορές και λόγω της διαφοράς της ώρας στις τρεις τα ξημερώματα συζητάμε με την κυρία Καματερού να λύσουμε θέματα όχι μόνο του ΕΟΤ, γιατί εγώ δεν. Αλλά με τον ΕΟΤ είμαστε μαζί και λύνουμε θέματα, είτε είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου, είτε θέματα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται στη χώρα μας. Τους αριθμούς τους ξεπερνώ και εγώ, διότι αναφέρθηκαν εκτενέστατα, πληρέστατα από την Υπουργό και βεβαίως και από την κυρία Καματερού. Και το όραμά μας, στο οποίο ήδη έχει πάρει σάρκα και οστά, να είμαστε στους 10 παγκόσμιους ελκυστικούς προορισμούς. Η Ελλάδα μας να είναι στους 10 παγκόσμιους ελκυστικούς προορισμούς, επειδή ακριβώς αυτή η στρατηγική, η οποία υλοποιήσαμε με σκληρή δουλειά, το να κάνουμε την επιμήκυση της περίοδου, το μεγάλωμα της περίοδου, να μπορέσουμε να έχουμε την ανάπτυξη και την προώθηση των θεματικών μορφών τουρισμού, για να μπορέσουμε να έχουμε 32 και 34 και 40 και 50, όπως πολύ σωστά ακούστηκε, εκατομμύρια τουρίστες, πρέπει να γίνει πράξη σε μεγαλύτερο βαθμό η προσπάθειά μας και γίνεται χρόνο με το χρόνο να μπορέσουμε να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, να αναπτύξουμε νέα θεματικά προϊόντα σε περισσότερους προορισμούς πέραν από τους δημοφιλείς, να προσελκύσουμε νέες τουριστικές επενδύσεις και να έχουμε και συνέργειες με όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Νομίζω ότι ο χρόνος ο οποίος μου δώσετε είναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα είναι λιγότερος και βλέπω ότι θα είμαι σύντομος. Να σας πω λοιπόν, επειδή τα προηγούμενα καλύφθηκαν, ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν στη χώρα μας για τον τουρισμό, είτε μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι το ΕΣΠΑ, είτε μέσω του επενδυτικού νόμου, του αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος προσφάτως έχει ενεργοποιηθεί. Και να ξέρετε ότι το 50% από αυτές τις επενδύσεις, το 50% του προϋπολογισμού των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, αφορούν στον τουρισμό. Πώς αλλιώς θα ήταν άλλωστε δυνατό, όταν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ο τουρισμός έχει έσοδα μεγαλύτερα και υψηλότερα κάθε χρόνο, έχει αφίξεις υψηλότερες και έχει, όπως σωστά τόνισε και ο Υπουργός, ένα τρίτο σημαντικό που πετύχαμε, 80% των νέων θέσεων απασχόλησης είναι θέσεις στον τουρισμό, είναι θέσεις μόνιμης απασχόλησης και θέσεις πλήρους απασχόλησης. Και αυτό θα αρχίσει και θα συνεχίσει να εντείνεται με αυξανόμενους ρυθμούς και στο μέλλον. Άρα λοιπόν, έχουμε μέσω του ΕΣΠΑ, μπορούμε να ενισχύσουμε τα δύο μεγάλα προγράμματα τα οποία είχαμε και ξεκινάμε με ένα ταπεινό προϋπολογισμό της τάξης των 100-150 εκατομμυρίων και συνεχώς αυξάνονται. Ένα το οποίο έχει ήδη κλείσει και υλοποιείται για την ίδρυση, για την αναβάθμιση και εξυγχρονισμό νέων επιχειρήσεων και ένα στο οποίο τα νούμερα πραγματικά ήταν εκπληκτικά, σε ένα πρόγραμμα στο οποίο οι προϋπολογισμοί των προτάσεων ξεπέρασαν τα 2 δις, 7.500 περίπου αιτήσεις για ίδρυση νέων και μικρών, μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, όλου του φάσματος των τουριστικών επιχειρήσεων, είτε είναι καταλήμματα, είτε είναι τουριστικές επιχειρήσεις που προσφέρουν ταξιδιωτικές εμπειρίες, είτε τουριστικά γραφεία, είτε γραφεία νοικίας σκαφών, αυτοκινήτων, είτε οι εταιρείες που κάνουν προβολή, είτε όλο το φάσμα των τουριστικών επιχειρήσεων με εκατοντάδες CAD κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας στην εφορία. Άρα καλύπτουμε όλους τους τομείς της δραστηριότητας.
Αυτό το πρόγραμμα, όπως σας είπα, έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας, τις προσδοκίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πάνω από 2 δις αιτήσεις. Αυτή την περίοδο είμαστε σε συζήτηση ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό και να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από αυτούς που έχουν υποβάλει τις αιτήσεις. Η χρηματοδότηση των υποδομών επίσης γίνεται από κεντρικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, όπως υποδομές για τη βελτίωση δημόσιων υποδομών που σχετίζονται με τον τουρισμό, τα σπήλαια του Δειρού, το Αχίλιο της Κέρκυρας, οι αματικές εγκαταστάσεις των ΚΑΙΑΦΑ, η δημιουργία πάρκων, θεματικών, παραλίμνιων, παραποτάμιων, παρόχθειων. Αυτά όλα είναι προγράμματα τα οποία διοχετεύονται, είτε θα διοχετευθούν στους Δήμους που κατέχουν είτε τέτοιου είδους υποδομές για να μπορέσουν να αναπτύξουν. Ανάδειξη αματικών πηγών. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα επιτυχών ενεργειών, είτε θεσμικών, για να μπορέσουμε να διοδοτηθούν αυτές οι αναματικές πηγές, είτε επίσης και σχεδιασμού προγραμμάτων για να μπορέσουν να λάβουν μαζί, ενδεχομένως σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, πόρους για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις αιματικές πηγές, να με τη δημιουργική επανάχρηση κτηρίων να μπορέσουν, ήδη βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα που μας κοινοποιήθηκαν χτες, δήμοι που έχουν κάποιο ενδιαφέροντος κτίρια να μπορέσουν να τα αναβαθμίσουν υπέρ της τουριστικής αξιοποίησης. Και βεβαίως έχουμε και το καμάρι μας, επιτρέψτε μου τα λόγια αυτά, όχι επειδή ανοίξει η δικιά μας Γενική Γραμματεία, αλλά ανοίξει το Υπουργείο, την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, που είναι, λειτουργεί ως υπηρεσία μιας τάσης, one-stop shop, και διευκολύνει, είτε απλοποιώντας διαδικασίες, είτε τρέχοντας τις διαδικασίες, είτε με fast track πληροφόρηση και συμβουλευτική στους επενδυτές, να τρέξει αυτές τις επενδύσεις που είναι 4-5 ξενοδοχεία άνω των 300 κλινών, θεματικές υποδομές, γκολφ, αεροδρομικά, ιαματικά, θεματικά πάρκα, οποιαδήποτε άλλη θεματική δραστηριότητα, και έχουμε πολλές τέτοιες, πιστέψτε με, ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές να έρθουν και να επενδύσουν, επενδύοντας στις θεματικές μορφές τουρισμού, επενδύοντας στον τουρισμό μας, επενδύοντας στη χώρα μας. Θα μου πείτε, ωραία τα λες, κύριε Γενικέ μου. Γιατί να έρθει κανείς να επενδύσει στην Ελλάδα? Να έρθει κανείς να επενδύσει στην Ελλάδα διότι είμαστε καθιερωμένος, ελκυστικός, παγκόσμιος πλέον τουριστικός προορισμός. Γιατί έχουμε μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Περιβάλλον, κλίμα και όλα αυτά τα οποία διαθέτει η χώρα μας, τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, την γαστρονομία μας, εμάς τους Έλληνες, τους ανθρώπους, εσάς που θα έρθουν να μας αγκαλιάσουν και εμείς με τη φιλοξενία μας να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το οποίο λέμε τουρισμό, αυτό το οποίο λέμε Ελλάδα. Έχουμε την επιμήκυνση τουριστικής περιόδου που έχει γίνει πράξη. Έχουμε επίσης κάτι το οποίο είναι μικρό μεν, 4-5 ξενοδοχεία και πολυεθνικές αλυσίδες, αλλά σιγά σιγά αυξάνει. Σιγά σιγά έχουμε φτάσει 30.000 νέες κλίνες τα τελευταία 3 χρόνια σε 4-5 ξενοδοχεία. Νέες κλίνες. Κλίνες που θα αυξήσουν αυτό το δυναμικό για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν αυτά τα αυξανόμενα μεγέθη των τουριστικών ροών. Επίσης έχουμε και ένας άλλος λόγος είναι, όπως είπα, σε σχέση με τα υψηλή ποιότητας ξενοδοχεία και για τις πολυεθνικές αλυσίδες, έχουμε την εύκολη, απλή νομοθεσία για σύνθετα τουριστικά καταλήμματα. Ξέρετε, αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι καταλήμματα έχουν όμως μαζί και βίλες, έχουν μαζί και μια τουριστική μαρίνα, ένα σύνθετο τουριστικό προϊόν στο οποίο έχουμε ήδη προχωρήσει την αδειοδότηση τα τελευταία χρόνια με εντατικούς ρυθμούς σε πάνω από 15 από αυτά. Οι διαγωνισμοί πλέον για δημόσιοι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη για δημόσια ακίνητα. Υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες που σχετίζονται με όλες αυτές τις θεματικές μορφές τουρισμού. Βεβαίως, ο αναπτυξιακός νόμος, όπως ανέφερα, με φορολογικά κίνητρα και άλλα αναπτυξιακά κίνητρα και με κάποιες ουσιαστικά επενδύσεις που θα έρθουν να ζητήσουν κάποιους πόρους, αλλά κυρίως ο 10ος συν 1 λόγος είναι ότι είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησής μας. Έχω συνηθίσει να λέω βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια της κυβέρνησής μας, διότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο έχουν προτεραιότητα τον τουρισμό στη χώρα μας. Και άρα αυτό φαίνεται και από τις αναπτυξιακές προσπάθειες και από τα θεσμικά εργαλεία τα οποία αλληλοποιούμε και από τη διαφήμιση η οποία γίνεται σε όλα τα γραφεία εξωτερικού και επίσης από το commitment από όλων των στελεχών του Υπουργείου και του ΕΟΤ στο να μπορέσουμε να βάλουμε τη χώρα μας παραπάνω από εκεί που της αξίζει κάθε φορά, παραπάνω από τα 35 εκατομμύρια τουρίστες, παραπάνω από τα 15 δις έσοδα, παραπάνω από το
80% απασχόληση στον τουρισμό και τις 100.000 νέες θέσεις που δημιουργούνται κάθε μήνα και θα συνεχίζουν να αυξάνουν. Και κάθε φορά που είμαστε στο εξωτερικό να είμαστε περήφανοι, διότι θα προσελκύσουμε επενδύσεις, φύγαμε πλέον από αυτή την στενοπό και ο τουρισμός θα είναι, τώρα να πω, η αιχμή του δόρατος, η βιομηχανία θα είναι η κινητήρια δύναμη, είναι η οικονομία μας. Στα ξένα συνέδρια που πάω λέω είναι economy itself για τη χώρα μας. Είναι η Ελλάδα μας και είναι παντού. Υπόσχομαι το Δεκέμβρη στο Capital Link θα έχω της Νέας Υόρκης, που ελπίζω να με προσκαλέσετε και εμένα, να έχω να παρουσιάσω, να έχω να παρουσιάσω πραγματικά κάποιες επενδύσεις οι οποίες είναι στα σκαριά με νούμερα, αριθμούς, γιατί οι αριθμοί λένε πολλές φορές και τις περισσότερες φορές όταν ξέρουμε να τους διαβάσουμε την αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας. Ευχαριστώ.